Τι είναι ο φασισμός και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ο πρώτος μύθος είναι ότι στην Ελλάδα πάντα ο φασισμός ήταν ενσωματωμένος στους κρατικούς θεσμούς, στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους και άρα δεν υπήρχε ένα εύκολο περιθώριο να μπορέσει να μπηθεί παραπέρα γιατί ήταν ήδη στον πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Ο δεύτερος είναι ότι η Ελλάδα υπόθηκε πιο πριν ως μια χώρα κυρίως εξαγωγής μεταναστών τον 20ο αιώνα και μια χώρα που η αριστερά είχε ένα λόγο ιδεολογικά και πολιτικά. Ότι σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορούσε ποτέ να πηχθεί το αυγό του φιδιού. Και όμως το αυγό του φιδιού για πολλά χρόνια υπήρχε δίπλα μας, οργανωνόταν, αναπτυσσόταν, τουλάχιστον μια δεκαετία πριν, και εμείς κάναμε πως δεν το βλέπαμε. Με συνέπεια αυτή τη στιγμή να μην είμαστε όπως ήταν μια εικοσαετία περίπου πριν, ανεπτυγμένος ο φασισμός μόνο στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ, να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα και στη χώρα μας ένας καθαρόαιμος φασισμός με όλα τα χαρακτηριστικά του νεοναζισμού. Αλλά πλέον, με αφορμή κιόλας και με κατά βάση κύρια των προσφυγικών, να πτήσει σε όλη την Ευρώπη και να είναι αυτό που καθορίζει την πολιτική ατζέντα σε μια σειρά από χώρες και να διαμορφώνει τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις. Εδώ θα ανοίξω μια μικρή παρένθεση και αναγκαστικά θα πω πράγματα, γιατί καλύφθηκα σε πολύ μεγάλο βαθμό από όλους τους προηγούμενους ομιλητές και ομιλήτριες. Όχι για λόγους politically correct, αλλά θεωρώ πως χρειάζεται να επαναλάβω κάποια πράγματα. Ο υπεριαλισμός δεν μπορεί το προσφυγικό να ειδωθεί και να αντιμετωπιστεί ανεξάρτητα από τον υπεριαλισμό. Το 2003, όσοι τουλάχιστον έχουν μια ηλικία, θυμόμαστε ότι μας βρήκε 15 Φλεβάρι με εκατομμύρια ανθρώπους σε μια συντονισμένη παγκόσμια διαδήλωση που είχε τρομάξει πραγματικά όλο τον πλανήτη και εννοώ τους κυρίαρχους κύκλους. Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, οι υπεριαλιστές να σφάζουν τη Συρία, να έχει ξεκινήσει σφαγή από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν, να έχουν περάσει τη Λιβύη, να γίνει επέμβαση στο Λίβανο το 2006 και να συνεχίζει η διάλυση και η σφαγή τεράστιων πληθυσμών. Υπόθηκε πολύ σωστά πριν ότι αυτή τη στιγμή τα στοιχεία δείχνουν ότι 60 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκδιωχθεί από τα σπίτια τους, από τις εστίες τους και να ζητούν ένα καλύτερο μέλλον αλλού. Και όμως το αντιπολεμικό κίνημα, το φιλιρινικό κίνημα, το αντιεμπεριαλιστικό κίνημα να είναι σαν να μην υπάρχει και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα απόνερα μιας πολύ πιο βαθιάς διαδικασίας μοιράσματος της ηλίας των υπεριαλιστών, που είναι η απάντησή τους στην ίδια την κρίση του καπιταλισμού. Μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Και όμως, αντί να είναι αυτό το επίκεντρο της συζήτησης, το αντιμετωπίσουμε ξέχωρα σαν να είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργείται από τη στιγμή που κάποιοι πρόσφυγες έρχονται στα σπίτια μας. Δεν είναι έτσι. Χρειάζεται μια πολύ πιο συνολική αντιμετώπιση και αυτό βάζει και καθήκοντα για την αριστερά και όχι μόνο. Το ζήτημα δηλαδή του χτυπήματος των υπεριαλιστικών μηχανισμών, της ήττας του υπεριαλισμού, είναι το νομίζω πως αυτό πρέπει να μπει ως πρώτο στην ημερήσια διάταξη και με βάση αυτό να μπορέσουμε να οργανώσουμε και το αντιπολεμικό κίνημα και τις αντιστάσεις στη χώρα μας. Το δεύτερο, που είναι και αυτό απαραίτητο και είναι εκ των όνων κάνευ, και θα δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, είναι ο νεοφιλελευθερισμός και η λιτότητα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί ο φασισμός και η άνοδος άκρας δεξιάς όσο η κοινωνία φτωχαίνει, όσο τα δικαιώματα μειώνονται, όσο τα δημόσια αγαθά εξαφανίζονται. Ο ίδιος ο χώρος πάνω κάτω που βρισκόμαστε τώρα, λέγαμε και λέμε, συγγνώμη, εδώ και χρόνια, ότι τα μνημόνια είναι αυτά τα οποία εκτρέφουν τον φασισμό. Και πολύ σωστά λέγαμε και λέμε. Θα πω ένα παράδειγμα το οποίο έχει να κάνει και με τους Δήμους. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Σαμαράς. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ο Σαμαράς, που όταν είχε εκλεγεί, ήταν να συμπλέψει με την άκρα δεξιά και να συνενέσει στη μείωση των προσφύγων από τους παιδικούς σταθμούς. Επειδή ακριβώς όσοι γνωρίζουν, έχουν παιδιά και έχουν επαφή με παιδικούς σταθμούς, ξέρουν πολύ καλά ότι χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό και είναι εξαρτημένοι παιδικοί σταθμοί και η λειτουργία τους από το ΕΣΠΑ και τους ευρωπαϊκούς πόρους. Στη μείωση αυτή, λόγω του μνημονίου, ο Σαμαράς απάντησε ότι δεν χωράμε όλοι. Αν δεν αντιληφθούμε δηλαδή ότι ο νεοφιλελευθερισμός έρχεται και συνολικά, να το πω σχηματικά, μειώνει την πίτα, όταν η πίτα μειώνεται συνολικά για τους από κάτω, οδηγεί στον απόλυτο κανιβαλισμό. Να δούμε ποιοι θα διασωθούν από τους από κάτω και να στρέψουμε τους φτωχούς απέναντι στους πιο φτωχούς. Αν δεν τερματιστεί δηλαδή αυτή η διαδικασία, είναι δεδομένο ότι τα πράγματα δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν συνολικά. Εδώ θέλω να βάλω και μια. Ο Γιώργος Τσιάκαλος έβαλε μια πολύ καλή εικόνα από το τι συμβαίνει στην αυτοδιοίκηση.
σε σχέση με την αντιμετώπιση του προσφυγικού και της ακροδεξιάς. Εδώ υπάρχει μια διπλή εικόνα που είναι και αντιφατική. Σε επίπεδο αυτοδιοικητικών θεσμών, και εδώ πέρα είναι συντριπτική κυριαρχία των μηχανισμών και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της αυτοδιοίκησης, η εικόνα είναι σε επίπεδο δημάρχων και δημοτικών αρχών είναι αρκετά κακή. Υπάρχει αποφοβικότητα, από υποχώρηση στις ακροδεξιές πιέσεις έως οργάνωση και ενορχίστρωση επιθέσεων, τα έχουμε δει αυτό το προηγούμενο διάστημα, απέναντι στους πρόσφυγες. Την ίδια στιγμή, βεβαίως, εκεί πέρα που υπήρξαν πρωτοβουλίες και τουλάχιστον στον χώρο της Αττικής και ήμασταν από τους Δήμους που πήραν μια πρωτοβουλία που κράτησε αρκετούς μήνες και οργανώσαμε μια καμπάνια με κέντρο τα σχολεία που λεγόταν Πιά στο χέρι μου, υπήρξε εντυπωσιακή ανταπόκριση. Υπήρξε δηλαδή, οι εικόνες που μετέφερε ο Γιώργος ο Τσιακαλός ισχύουν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η ελπίδα ότι ο κόσμος και η εργατική τάξη, ο λαός μας, πραγματικά δεν αντιμετώπισε ούτε ακόμα αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες ως κίνδυνο και με έναν εχθρικό τρόπο. Παρ' όλα αυτά, όμως, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν ακόμα και θα σταθώ σε κάποια θέματα. Πρώτον, χρειάζεται να δοθεί με κάθε τρόπο ιδεολογική και πολιτική μάχη σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών. Ιδεολογική και πολιτική μάχη και απέναντι στην Ισλαμοφοβία. Υπάρχει μεγάλος φόβος πλέον που καλλιεργείται συστηματικά απέναντι στον εθνικισμό και απέναντι στον ρατσισμό. Το δεύτερο, το οποίο πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι το υποτιμάμε, δεν αντιλαμβανόμαστε την έννοια του χώρου και πόσο ο ίδιος ο χώρος έχει πολύ μεγάλο ρόλο και στην ίδια την εξέλιξη κάποιων πολιτικών πραγμάτων. Δείτε σε επίπεδο Αττικής, παραδείγματος χάρη, πώς είναι διαρθρωμένη η Χρυσή Αυγή. Εκεί πέρα που υπάρχουν στέκια, υπάρχουν ζωντανοί πυρήνες, υπάρχουν εστίες αντίστασης, οι οποίες εδράζονται σε συγκεκριμένο χώρο, θα δείτε ότι εκεί πέρα η Χρυσή Αυγή ποτέ δεν έχει καταφέρει να πάρει κεφάλι. Στην περιοχή π.χ. τη δική μας, στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα και σε γύρω περιοχές, επειδή ακριβώς υπάρχουν οργανωμένοι πυρήνες αντίστασης που εστιάζονται, είναι χώροι πολιτικής ζήμωσης, χώροι πολιτιστικής δράσης, χώροι οι οποίοι έχουν επαφή με την κοινωνία, είναι πολύ πιο δύσκολο να ριζώσει ο φασισμός. Ένα τρίτο ζήτημα που θέλω να βάλω σχέση με την αντιμετώπιση είναι ότι εδώ πέρα χρειάζεται ένας ανυποχώρητος αγώνας σχέση με αυτό που λέμε δημόσια αγαθά. Φανταστείτε, και θα σας πω μια πρακτική, μια εμπειρία. Όταν ανακοινώσαμε κάποιες δράσεις απέναντι στο προσφυγικό στη Νέα Φιλαδέλφεια και Νέα Χαλκιδόνα, υπήρχε μια πίεση ότι ωραία κάνετε όλα αυτά, αλλά για τους Έλληνες αστέγους τι κάνετε. Φανταστείτε λοιπόν μια εικόνα, γιατί το λέω όλο αυτό. Φανταστείτε μια εικόνα, μια πόλη να έχει το μισό πληθυσμό να μην έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ο μισός πληθυσμός να μην έχει πρόσβαση σε παιδικούς σταθμούς ή να πληρώνει παιδικούς σταθμούς και να μην μπορεί να πληρώσει. Να μην μπορεί να εξασφαλίσει τα στοιχειώδη ούτε ένα πιάτο φαγητό και την ίδια στιγμή μια δημοτική αρχή να λέει ότι εγώ εξασφαλίζω στέγη στους πρόσφυγες κλπ. Πώς φαίνεται αυτό, είμαστε ευκολιλία απέναντι σε κάθε λογική ακροδεξιά? Είμαστε. Αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με όρους. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να φέρω, μην παρεξηγηθώ έτσι. Σε αντιπαράθεση το ένα με το άλλο. Ίσα-ίσα. Εγώ λέω ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματική η μάχη μας απέναντι στο φασισμό, πρέπει να είναι πρώτα και κύρια απέναντι στον οφειλελευθερισμό. Να μπορείς δηλαδή να πεις ότι εγώ εξασφαλίζω ίσα δικαιώματα και πρόσβαση σε αυτό που λέμε δημόσια αγαθά και στους Έλληνες και στους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό σημαίνει μια σύγκρουση με τον οφειλελευθερισμό που ειδικά σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Θα το γνωρίζετε περισσότεροι, η κατάσταση είναι τραγική. Με 70% πλέον μείωση της χρηματοδότησης, τουλάχιστον 70% εδώ και μια δεκαετία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να τα απεξέλθει στα πολύ βασικά. Λέω ένα τελευταίο και τελειώνω. Όλο το προηγούμενο διάστημα και ΑΡΣ και ειδικά πιο προοδευτικές ή αριστερές ή ριζοσπαστικότερες δημοτικές αρχές έχουν οργανώσει και είμαστε και εμείς ανάμεσα σε αυτούς που έχουν οργανώσει δράσεις αλληλεγγύης, τις οποίες είναι εκ των όνων κάνευ, τουλάχιστον για τη δική μας λογική. Χρειάζεται να πάμε και να βγούμε παραπέρα. Χρειάζεται να μπορέσουμε να οργανώσουμε με ένα συντεταγμένο τρόπο και εδώ πέρα χρειάζεται και μια δικτύωση και σε επίπεδο ελληνικό αλλά και σε ένα διεθνές, προκειμένου να υπάρξει μια ανταλλαγή εμπειριών. Προκειμένου να παρουσιάσουμε ένα αριστερό πρότυπο πώς μπορούν οι πρόσφυγες να ενσωματωθούν και να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία με έναν ισότιμο τρόπο. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει και προφανώς εδώ αυτό έχει κάποια κριτήρια που σημαίνει πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και σε όλες και στο κοινωνικό κράτος.
και αν μη τι άλλο όχι με ανάθεση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμείς έχουμε μπει, έχουμε πάρει και απόφαση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια διακατεύθυνση. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση και με αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες και ομάδες στη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκιδόνα. Ευελπιστούμε ότι το επόμενο διάστημα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε πολύ σύντομα ότι θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε πρόσφυγες και προσφυγόπουλα στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να βλύνουμε κάτι λίγο από το δράμα, αλλά και ταυτόχρονα να δώσουμε και την πολιτική μάχη. Συμμερίζομαι και εγώ την απεσιόδοξη εικόνα, μάλλον, την οποία υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μπορέσουμε να σταθούμε πάνω σε και στις πολύ θετικές εικόνες που υπάρχουν πολλές φορές από τα κάτω, να μπορέσουμε να πιαστούμε από αυτές, να μπορέσουμε να τις οργανώσουμε, να τις αναδείξουμε και να τις πολλαπλασιάσουμε προκειμένου να καταφέρουμε να δώσουμε ένα αποτελεσματικότερο χτύπημα στο φασισμό και τον ρατσισμό. Ευχαριστώ πολύ.